τα χθεσινά λοιπόν αερόστατα φαναράκια, τα οποία πλημμύρισαν τον ουρανό στην περιοχή των Μυρών. Ένα ξεχωριστό έτσι υπερθέαμα, θα το χαρακτήριζε κανείς. Πολύ όμορφο. Με όλους τους κατοίκους της περιοχής και όλους όσοι βρέθηκαν στο σημείο να σπέβδουν, να συμμετέχουν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο και να ανοίγουν δηλαδή την πόρτα στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Για πάμε στο Δήμαρχο, στον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, να τον συναντήσουμε. Δεν ξέρω, εντυπωσιακό. Καπαδοκία. Ακριβώς. Και νομίζω ότι το σημαντικό στην Ενδοχώρα είναι το ότι κάθε περιοχή, κάθε κοινότητα έχει και το δικό της δέντρο. Οπότε όλοι όσοι βρεθούν έτσι στο Δήμο Φεστού θα έχουν τη χαρά να δουν πολλά διαφορετικά δέντρα. Λοιπόν, πάμε στο Δήμαρχο Γρηγόρη Νικολιδάκη, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη. Τι κάνετε, Δήμαρχε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Εντάξει, αυτές τις μέρες πρέπει να είμαστε λίγο χαρούμενοι. Ποιος το σκέφτηκε αυτό εκεί με τα φαναράκια στις Μύρες? Η αλήθεια είναι ότι το κάνει ο Δήμαρχός μου και θεωρώ πως ήταν πολύ όμορφο. Μπράβο. Αξίζουν πολλά μπράβο. Είπαμε να κάνουμε μια ευχή, να κάνουμε μια ευχή για τα παιδιά που αυτές τις μέρες δυστυχώς είναι είτε στα αστυνομία, είτε αγκαστεί να φύγει να επιτασπίσει τους λόγω πολέμου, λόγω μετανάστευσης και να πούμε ότι και αυτά να είναι καλά και του χρόνου μακάρι να είναι στα σπίτια τους. Για πείτε μας λίγο, είχαμε το τυμπάκι, σωστά, μάλλον αύριο έχουμε το τυμπάκι, είχαμε Μύρες Ζαρό και πάμε τυμπάκι αύριο. Σήμερα έχουμε Ζαρό, αύριο πάμε τυμπάκι και το Σάββατο θα είμαστε στην Πόμπια. Δεν το έχουμε στο πρόγραμμά μας, αλλά το Σάββατο θα είναι και στην Πόμπια. Η συμμετοχή γενικά εκεί των δημοτών πώς είναι? Ήταν αρκετά καλή συμμετοχή. Αρκετά καλή συμμετοχή και στις Μύρες περάσαμε πολύ καλά. Υπήρχε μουσική, χορός. Σήμερα στο Ζαρό, επειδή υπήρχε ένα τρομερό γεγονός αυτές τις μέρες, έγινε πολύ πιο νική εκδήλωση. Αλλά εντάξει, το οφείλουμε όμως κάτι να κάνουμε για τα παιδιά. Είναι μια περίοδος πάντως που στην ατζέντα γενικότερα της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκονται δράσεις εορταστικές, το κάτι παραπάνω, παρά τα προβλήματα. Μετά από 2 χρόνια κρίσης και πανδημίας, νομίζω ότι το έχουν ανάγκη οι δημότες. Αυτό μας είπε και ο κύριος Μαλανδράκης πριν από λίγο. Αυτό είναι αλήθεια. Φέρεται εξάλλου. Σας είπα χθες τις Μύρες, στην κεντρική πλατεία υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος. Έμεινε εκεί πέρα, χορέψαν λίγο, κριτικά. Τα παιδιά διασκεδάσανε. Πιστεύω ότι όντως ο κόσμος το έχει ανάγκη. 2 χρόνια ήταν ολοκληρωτικής απομόνωσης. Χωρίς τίποτα, ο κόσμος το έχει ανάγκη. Δήμαρχε, περικοπές λόγω ενεργειακής κρίσης έχουν γίνει στο στολισμό. Έχετε αξιοποιήσει φωτάκια LED που είναι και πιο οικονομικά. Τι έχετε κάνει? Περικοπές δεν κάναμε. Αλλά δεν είχαμε και χρήματα να κάνουμε καμιά αύξηση. Τόσο ώστε και φέτος δυστυχώς έχουμε στολίσει μετά όσο μπορούσαμε. Γιατί ξέρετε πολύ καλά τα οικονομικά των μικρών δήμων στην Ενδοχώρα δεν είναι ό,τι καλύτερο, ώστε προσπαθήσαμε πάλι να περάσουμε μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να Αναγκαστικές περικοπές δηλαδή, έτσι κι αλλιώς. Να πούμε και του χρόνου, να πούμε και του χρόνου, Δήμαρχε. Βέβαια, μέσα στο 23 τώρα αρχές ετοιμάζεστε και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οπότε το βλέμμα αυτό στραμμένο είναι και εκεί. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά από εκεί πέρα όμως εμείς έχουμε όλο το περαιτέρω να πούμε ότι σε όλους τους δημότες μας, σε όλο τον κόσμο, να έχουν την υγεία τους, να έχουν αντοχή να παλεύουν, γιατί οι καταστάσεις συνεχίζουν να είναι δύσκολες για όλους και ας έχουμε λίγη παραπάνω αισιοδοξία. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και είπαμε, αισιοδοξία. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε θερμά.